Ο τρίτος της παρέας και της ομάδας Dermas Racing. Με το αυτοκίνητο με το οποίο συμμετέχει ο Βασίλης ο Dermas στα χώματα. Έτσι, και μάλιστα με ιδιαίτερα καλές και εξαιρετικές θα έλεγα επιδόσεις. Πάμε λοιπόν για να συζητήσουμε λίγο για τη δικιά σου την εμπλοκή, η οποία είναι περιοδική. Κάνεις κάποιους αγώνες για την προσωπική σου ευχαρίστηση, χωρίς να κυνηγάς τρόπαια και θεσμούς. Πόσο εύκολο είναι? Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων. Είναι βασικό, είναι γνωστό. Είναι το βασικό λόγω απώλειάς μου, δηλαδή από την Ελλάδα. Με κάθε επιστροφή βέβαια δεν χάνουμε ευκαιρία να είμαστε και στους αγώνες. Έτσι. Σήμερα τρέχουμε το αυτοκίνητο Βασίλη, πρώτη φορά. Δεν το ξέρω. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό αυτοκίνητο με μια πρώτη οδήγηση χτες που έκανα. Θα πάω πολύ ψάχνοντας να καταλάβω πώς δουλεύει και τι γίνεται αυτό το αυτοκίνητο. Δηλαδή, εμένα πριν σαφώς θα σε βόλευε αν γινόταν τρία σκέλη σήμερα εδώ, έτσι. Και βέβαια θα με βόλευε, γιατί είναι πρώτη επαφή μου και δεν έχω καταλάβει ακόμα τι θα γίνει, πώς γίνεται. Είναι όμως δύσκολο, Ζαχαρία, να γίνουν τρία σκέλη, γιατί νυχτώνει και νωρίς και 88 συμμετοχές. Είναι πολλές συμμετοχές και πολύ καλές συμμετοχές μετά από χρόνια. Τι να κάνουμε. Και δύο σκέλη καλά είναι. Αυτά. Αύριο βέβαια είναι ο αγώνας. Αυτό εδώ είναι στην Α6, αν δεν κάνω λάθος. Στη Φόρμουλα Σαλούν έως 2 λίτρα. Α, Φόρμουλα Σαλούν έως 2 λίτρα, ναι. Στα 1600 δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Είναι και ο Χρήστος Αυγερόπουλος αυτού. Όχι, είναι ο Καλούδης ο Διονύσης, είναι ο Παντελής ο Τζιγκόπουλος με το Escort και άλλος ένας κύριος, δεν τον θυμάμαι στο όνομα. Είμαστε 4 μέχρι στιγμής. Υπάρχει δηλαδή ο δεόν ανταγωνισμός. Υπάρχει και είναι και όλοι καλοί. 88 συμμετοχές, το αναφέραμε προηγουμένως, δεν είναι ένα εξαιρετικό νούμερο για το τέλος του πρωταθλήματος? Είναι φοβερό και να φανταστείς ότι λέει και το περίμενε αυτό. Δεν ξέρω πώς το είχαν σκεφτεί, αλλά το περιμέναν ότι θα γίνει έτσι. Εντάξει, είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία. Θέλω και δημόσια να σε ευχαριστήσω για την προσπάθεια, για τη διαμονή μας, έτσι, που μας βοήθησες ιδιαίτερα. Όπου μπορούμε βοηθάμε. Έτσι, δική μου ευχαρίστηση ήταν. Εντάξει, και ό,τι περνάει από εκεί, γιατί δεν είναι και εύκολο σε αυτούς τους καιρούς, ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε, γιατί όχι. Για όλο τον κόσμο μας και για όλους τους φίλους μας μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, Ζαχαρία. Καλή επιτυχία και σε όλη την ομάδα σας. Και σε όλους τους αγωνιζόμενους. Καλή επιτυχία και καλό τερματισμό. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Yeah.